Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο Στέφανος Κασελάκης ζήτησε και έλαβε αστυνομική προστασία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σύντροφό του, επικαλούμενος απειλές για ομοφοβικές επιθέσεις εναντίον του. Μετά τις αποκαλύψεις, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε πίσω και γνωστοποίησε ότι ζήτησε να ανακληθεί η φρουρά, σπεύδοντας ωστόσο να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα είναι υπεύθυνα για ό,τι συμβεί στον ίδιο και στην οικογένειά του. Τρεις μόνο ημέρες διήρκησε η αστυνομική προστασία που ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης αιτήθηκε για τον ίδιο και τον σύντροφό του. Αιτία, όπως αναφέρει, τα ακραία ομοφοβικά μηνύματα και οι απειλές προς το πρόσωπό του. Μάλιστα, όπως διαπιστώνεται και σε επίσημο έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, διατέθηκαν τρεις αστυνομικοί και ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο για την ασφάλεια του υποψήφιου διαδόχου του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι το πέρας των εσωκομματικών εκλογών. Ο ίδιος, με ανάρτησή του στο Twitter, έκανε λόγο για βρώμικο πόλεμο εναντίον του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα, διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεχίζοντας το βρώμικο πόλεμο εναντίον μου, βγήκαν και είπαν ότι ο Κασελάκης κυκλοφορεί με τρεις αστυνομικούς. Αναφερόμενα σε εύλογες απορίες. Παρότι η αστυνομική συνοδεία ακολουθεί οπουδήποτε τα φυλασσόμενα πρόσωπα με έξοδα του κράτους, εγώ δεν το δέχθηκα και πλήρωσα ο ίδιος τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του αστυνομικού, γιατί δεν θέλω να επιβαρύνω ούτε ένα ευρώ το δημόσιο. Ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε στη δημοσιότητα και την απόδειξη πληρωμής της διαμονής των αστυνομικών του. Δήλωσε μέσω της ίδιας ανάρτησης δε πως παρετείται της αστυνομικής φρουράς που του διέθεσε η πολιτεία και πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ρίχνουν λάσπη εναντίον του θα είναι υπεύθυνα για οτιδήποτε συμβεί στον ίδιο και την οικογένειά του. Με ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία διευκρινίζει πως ο εν λόγω υποψήφιος αιτήθηκε της φύλαξης του ιδίου καθώς και του συντρόφου του, πως το αίτημα διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και πως θα αποσυρθεί η αστυνομική δύναμή του αφού το ζήτησε ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης.